Όχι, θα παρακαλούσα επειδή έτσι έχει έρθει το θέμα και από την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, να γίνει συζήτηση εφόλης της ύλης. Το εάν τα κόμματα μεταξύ τους, διότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα είχαν αρκετούς μέσα στην Επιτροπή και θα έχουν χωρίσει τις περιοχές του συντάγματος που θα τοποθετηθούν, εντάξει. Μην σπάσουμε όμως τη διαδικασία της Ολομέλειας, αφού πάμε σε μια διαδικασία όπου θα υπάρχει δυνατότητα να μιλάνε όλοι. Εντάξει. Θα ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών και θα κλείσει μετά το τέλος της ομιλίας του δεύτερου εισηγητού της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή μετά από 40 λεπτά ή 50 λεπτά. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Κατρόγκαλε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Με συγχωρείτε, κύριε Κατρούκα. Λέτε, οι βουλευτές δεν το ξέραν. Να ειδοποιηθούν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες οι δύο πρώτοι εισηγητές 50 λεπτά θα έχουν, θα μιλάνε. Και τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Πώς να μείνει ανοιχτός, δηλαδή. Είπαμε. Μέχρι πότε να μείνει ανοιχτός. Ελάτε, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Ορισμένοι συνάδελφοι θα μιλήσουν από κάθε κόμμα. Μην το παραξηλώσουμε. Σας παρακαλώ. Ελάτε. Κυρίες και κύριοι θέλετε, συνάδελφοι. Κύριε Κατρούγκαλα, με συγχωρείτε, αλλά δεν με αφήνουν να ξεκινήσω εδώ πέρα. Υπάρχει... Τι θέλετε, κύριε Λιούπ. Τις γραμματείες των κομμάτων αντί για τις κάρτες. Εγώ δεν έχω αντίρρηση και από τις γραμματείες των κομμάτων να δηλωθούν κάποιοι συνάδελφοι που δεν είναι εδώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Να γίνει όπως νομίζετε καλύτερα. Προς Θεού. Ελάτε. Κύριε Κατρούγκαλε, σας φάγαμε ένα λεπτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το χρειαζόσασταν και ύστερα, είτε έτσι τα λέω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε συνταγματική αναθεώρηση έχει ιστορικό χαρακτήρα. Εξ ορισμού η συνταγματογένεση και στο πλαίσιο της συντακτικής και της αναθεωρητικής λειτουργίας προσδιορίζει τη φύση και τη λειτουργία του πολιτεύματος αλλά και του ζωντανού συντάγματος, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το Σύνταγμα στην πράξη. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση έχει μια πρόσθετη ιστορική διάσταση, γιατί συμπίπτει και σηματοδοτεί με την επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ως επιστροφή στην κανονικότητα ορίζω καταρχήν την πλήρη ανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας της χώρας μας, μετά μια κρίσιμη περίοδο που δεν δοκίμασε το λαό και τη χώρα μόνο οικονομικά, αλλά και θεσμικά. Και επίσης χαρακτηρίζεται αυτή η επιστροφή από μια αλλαγή της διεθνούς εικόνας της χώρας μας, από κράτος οφειλέτη σε κράτος πρωταγωνιστή των εξελίξεων, που έχει ηγετικό ρόλο στην περιοχή του, όχι επεκτατικά, αλλά αντιθέτως, ως δύναμη ειρήνης και σταθεροποίησης, όπως φάνηκε ξεκάθαρα με την Συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, επιστροφή στην κανονικότητα δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. Ένα από τα ζητούμενα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι ακριβώς η τομή με το παρελθόν εκείνο που συνιστούσε σε ό,τι αφορά τη χώρα μας ένα καθεστώς παθογένειας. Και εκεί αναφέρομαι στην διαπλοκή των συμφερόντων στην κορυφή της πολιτικής εξουσίας, σε φαινόμενα πελατειασμού που δεν ήταν τυχαία, αλλά σύμφυτα με το πολιτικό σύστημα. Διεξάγεται δε και σε μια περίοδο που η ίδια η Ευρώπη δοκιμάζεται και το τι θα είναι κανονικότητα μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου είναι το μέγα ζητούμενο. Βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε διλημματικές εκλογές όπου συγκρούονται με τοπικά δύο απόψεις για το μέλλον όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών, αυτός ο ιδιόμορφος γάμος εθνικισμού και φιλελευθερισμού και η άποψη δική μας, η προοδευτική, που θέλει την κοινωνική Ευρώπη με ανοιχτές κοινωνίες, Ευρώπη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.
Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως διεξάχθηκε στην Επιτροπή, νομίζω γενικά ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της συγκυρίας. Ούτε παρακμιακά, ούτε πραξικοπηματικά χαρακτηριστικά είχε, παρά την κριτική που ακούστηκε από πλευρές της αίθουσας. Αυτό οφείλεται εν πολλής στον πρόεδρο και στην υπηρετιότητά του, τον κύριο Παρασκευόπουλο, στην εμπειρία του κυρίου Τραγάκη και του κυρίου Παπαθεοδόρου των συμπροέδρων. Θέλω όμως να δώσω ρητά εύσημα στο γενικό εισηγητή της Μίζωνας Αντιπολίτευσης, τον κύριο Τασούλα, διότι με την δική του υπηρετιότητα και ευρύθεια μπόρεσε να κρατήσει το επίπεδο της συζήτησης στα απαιτούμενα από τον κανονισμό και το Σύνταγμα, έχοντας να αντιμετωπίσει και ακραίες φωνές στο κόμμα του που ήθελαν να μεταβληθεί η συζήτηση σε ένα είδος θεσμικού εκβιασμού, απειλώντας μάλιστα με ρητή ομιλία στην Επιτροπή να αποχωρήσει η Νέα Δημοκρατία αν δεν συμφωνούσαμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, για το οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε σαφή διαφωνία. Αντίστοιχη ήταν και η συμβολή άλλων μελών της Επιτροπής, του κύριου Τζαβάρα, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Λοβέρδου ως και εξειδικότητας, του κυρίου Μαυρωτά, του κυρίου Γιώκα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το επίπεδο θεσμικής οριμότητας που δείξαμε στην Επιτροπή θα αποτυπωθεί και στις συζητήσεις της Ολομέλειας, ούτως ώστε να έχουμε εκείνες τις συνενέσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτήν και να αναδειχθούν οι πραγματικές ιδεολογικές μας και πολιτικές διαφορές, όπως πρέπει να γίνεται σε μια δημοκρατία. Και πράγματι αναδείχθηκαν συνενέσεις. Όπως ξέρετε, υπήρξαν περιπτώσεις και μάλιστα κρίσιμες που η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τις προτάσεις μας. Θεωρούσαμε κρίσιμο για τη τιμή του πολιτικού κόσμου να έχουμε ευρύτατες πλειοψηφίες στον τρόπο με τον οποίο θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86 και δευτερευόντως το άρθρο 62, γιατί μία από τις κρίσιμες παθογένειες του πολιτικού συστήματος στις οποίες αναφέρθηκα, σύμφωνα με τη διαπλοκή συμφερόντων στην κορφή της εξουσίας, ήταν ακριβώς και το απαράδεκτο καθεστώς προστασίας του πολιτικού κόσμου. Αυτή η παραβίαση της αρχής της ισονομίας που αφορούσε την ποινική του μεταχείριση. Και υπήρχαν επίσης και συγκλήσεις όπου και εμείς ψηφίσαμε προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων και των θεσμικών δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης να θεσπίζει εξεταστικές επιτροπές, εκεί που πράγματι μπορούσαμε να έχουμε συγκλήσεις. Γιατί, κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι, πού μπορεί να έχουμε συγκλήσεις? Είτε σε θέματα τεχνικής φύσης, συνταγματικής μηχανικής, είτε σε εκείνα τα θέματα που οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί έχουν βρει ένα τελικό σημείο ισορροπίας. Έχει γίνει δηλαδή υπερόριμο το θέμα για την αντιμετώπιση του. Σε αυτή την κατηγορία είναι, κατά τη γνώμη μου, κατεξοχήν τα θέματα τιμής του πολιτικού κόσμου, αλλά νομίζω και θα αναφερθώ στη συνέχεια και σε αυτό, και το μεγάλο ζήτημα διακριτότητας ρόλων κράτους και εκκλησίας. Αναδείχθηκαν όμως και οι υπαρκτές πολιτικές μας διαφορές. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού που συνεπάγεται η συμπερίληψη στο Σύνταγμα του Χρυσού Κανόνα για τα ελλείμματα, που στην πραγματικότητα καθιστά αδύνατη και ενσιανή πολιτική, κοινωνική πολιτική σε περιόδους κρίσης. Και επίσης είναι λογικό εσείς, με βάση τις απόψεις που έχετε, να ήσασταν αντίθετοι στις προτάσεις μας για την άμεση δημοκρατία και για τα κοινωνικά δικαιώματα. Πραγματικά όμως με εξέπληξε το γεγονός ότι και θέματα που πράγματι υπάρχει γενική συνένεση στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, εσείς σταθήκατε απέναντι. Δεν υπερψηφίσατε, για παράδειγμα, την πρόταση για απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτό σας κατατάσσει σε μια περίεργη θέση στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης εν ώψη του νέου διπόλου που διαμορφώνεται. Στα άλλα θέματα αποτυπώθηκαν οι πολιτικές διαφορές, μάλιστα με έναν τρόπο που τις είχε προναγγείλει κατά κάποιο τρόπο ο αρχηγός σας. Σας αναφέρω δηλώσεις του που σχετίζονται με τα πολιτικά διλήμματα, τα νομικοπολιτικά διλήμματα που αντιμετωπίζουμε. Στις 29 Μαρτίου του 2016, μιλώντας στη Βουλή,
Ο πρόεδρός σας μίλησε για αδαή πλειοψηφία. Όπως πράγματι θεωρεί το λαό αδαή και ανίκανο καταλήγει σε θεσμικές αποφάσεις, είναι προφανές ότι αντιλαμβάνεται τα θεσμικά αντίβαρα μόνο σε επίπεδο ελίτ και όχι στη δυνατότητα της άμεσης δημοκρατίας, της β' άκτιβα, για την οποία έγραφε η Χάννα Άρεντ. Στις 2 Δεκεμβρίου 2017, ο πρόεδρός σας είπε ότι ο διαχωρισμός πλούσιοι και φτωχοί είναι τεχνητός. Και στις 16 Σεπτεμβρίου του 2017, ότι δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Είναι προφανές ότι αυτή η ιδεολογία που εκφράζει ο αρχηγός σας ανταποκρίνεται σε πραγματικά υπαρκτά οικονομικά συμφέροντα. Γιατί ξέρετε, το Σύνταγμα ναι μεν ορίζει το πλαίσιο διεξαγωγής των κοινωνικών και των πολιτικών ανταγωνισμών, δεν τους καταργεί όμως το ακριβώς αντίθετο. Από αυτούς διαμορφώνεται, από το ισχυρισμό δυνάμεων που είχε αποτυπωθεί στην κοινωνία και ταυτόχρονα τους έπανα διαμορφώνει. Γι' αυτό έγραφε ο Αριστόβουλος Μάνεσης ότι οι ταξικοί και γενικά οι κοινωνικοπολιτικοί ανταγωνισμοί συνεχίζονται στο πλαίσιο του Συντάγματος, που αποβαίνει έτσι ένα σημαντικό πεδίο διεξαγωγής τους. Και τι σημαίνει αυτό για το Σύνταγμα? Ναι μεν, σε τελική ανάλυση αποτυπώνει τη βούληση των κυρίαρχων. Ο Μάνεσης παρέμπεμπε στο Θρασίμαχο. «Ενα πάσες τες πόλεση, ταυτόν είναι δίκαιον το της καθεστικίας αρχής ξυμφέρον». Είναι όμως και οι αγώνες των εξουσιαζόμενων που έχουν το αποτύπωμά τους στο Σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο το Σύνταγμα δεν είναι ουδέτερο κείμενο. Το Σύνταγμα είναι ένα παλύμψιστο στο οποίο αποτυπώνονται οι κοινωνικοί αγώνες με συγκεκριμένο κοινωνικό πρόσημο. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτή η αναθεώρηση να έχει στίγμα, να έχει προοδευτικό πολιτικό πρόσημο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει θέση αφενός στα κρίσιμα πολιτικά διακυδεύματα, στις διλημματικές καταστάσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται η Ευρώπη. Και να απαντήσει ενισχύοντας τη δημοκρατία, αποκρούοντας ταυτόχρονα τον εθνικισμό και τον νεοφιλελευθερισμό. Και πρέπει επίσης να επέμβει διορθωτικά στα θεσμικά τραύματα που έφεραν στο σώμα του Συντάγματος και της Ένωμης Τάξης η περίοδος των μνημονίων. Γιατί ναι μεν είναι αλήθεια ότι το Σύνταγμα δεν έφερε την κρίση, ήταν όμως από τα πρώτα θύματα της. Και πράγματι υπήρξε ένα παρασύνταγμα κατά τη διάρκεια κατά την οποία η χώρα μας είχε μειωμένη τη δημοκρατική της κυριαρχία, όπου μας επιβλήθηκαν κανόνες οι οποίες ήταν αντίθετοι και σε ουσιαστικές διατάξεις του Συντάγματος, κυρίως τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και σε πλευρές έκφρασης της δημοκρατικής λαϊκής μας κυριαρχίας. Άρα, η πρώτη κατεύθυνση του Συντάγματος, όπου θέλουμε να επέμβουμε και να την ενισχύσουμε, είναι ο δημοκρατικός χαρακτήρας. Και αυτό σημαίνει πλήρης ανάκτηση της λαϊκής κυριαρχίας σε επίπεδο Βουλής, αλλά και ενίσχυση του πολίτη μέσω θεσμών άμεσης δημοκρατίας, συμπληρωματικούς και όχι ανταγωνιστικούς προς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που να του δίνουν τη δυνατότητα πρώτα-πρώτα να είναι κυρίαρχος όχι μόνο μια φορά στα 4 χρόνια, αλλά κάθε φορά που χρειάζεται η ενεργή παρέμβασή του, και δεύτερον να αποτελεί αποτελεσματικότερο αντίβαρο σε προσπάθειες που γίνονται να ανατραπεί η δημοκρατική ισορροπία του πολιτεύματος. Η δεύτερη διάσταση που θέλουμε να ενισχύσουμε είναι αυτή που αφορά τα δικαιώματα. Ο φιλελεύθερος και κοινωνικός χαρακτήρας του Συντάγματός μας. Διότι το Σύνταγμά μας δεν είναι μόνο κράτος δικαίου, είναι και κοινωνικό κράτος
κοινωνικό κράτος δικαίου και συμπληρώνεται η δημοκρατική αρχή αρμονικά με τις δύο αυτές θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τόσο τα ατομικά δικαιώματα, η απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού είναι κλασικό παράδειγμα της ανάγκης να ενισχύσουμε την προστασία, όχι μόνο απέναντι σε ευάλωτες ομάδες, αλλά απέναντι και σε κρίσιμα ταυτωτικά ζητήματα για την κοινωνία μας. Κατεξοχήν όμως, για την ενίσχυση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ενισχύουμε λοιπόν με τις προτάσεις μας τον κανονιστικό χαρακτήρα, την κανονιστική πυκνότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων, τη δυνατότητά τους να είναι αγώγημα, με σεβασμό προφανώς και στη διάκριση των εξουσιών και στην ανάγκη οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους να λαμβάνονται υπόψη, χωρίς όμως να παραβιάζεται ο πυρήνας των κοινωνικών δικαιωμάτων, που τι είναι, η δυνατότητά τους να αποκαθιστούν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε και συγκεκριμένους τρόπους με τον οποίο θα γίνεται η εγγύηση αυτής της προστασίας, μέσω καθολικών υπηρεσιών, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση ισότιμη όλοι οι πολίτες. Ο σύγχρονος τρόπος, δηλαδή ο ευρωπαϊκός τρόπος για τη λειτουργία του κράτους πρόνοιας. Υπάρχουν ορισμένες εμβληματικές προτάσεις μας ανάμεσα σε αυτές που σας ανέφερα. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής είναι μία από αυτές. Ακριβώς γιατί ενισχύει τη λαϊκή κυριαρχία, επιτρέποντας την πιστότερη δυνατή αντανάκλαση της βούλησης του λαού στη σύνθεση της Βουλής. Και ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει η λαϊκή κυριαρχία να ασκείται αποτελεσματικά, συμπληρώνουμε τις προτάσεις αυτές με άλλες προτάσεις που αφορούν, για παράδειγμα, την επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας, τη δυνατότητα να μπορεί η Βουλή να αναδεικνύει σταθερές κυβερνήσεις. Και επειδή θέλουμε να ενισχύσουμε και το δημοκρατικό χαρακτήρα άσκησης της πολιτικής, γιατί μία από τις διαστάσεις του νεοφιλελευθερισμού είναι η προσπάθειά του να απομονώσει από τον πολιτικό δημοκρατικό διάλογο μεγάλες σφαίρες των πολιτικών αποφάσεων. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή την τάση. Δεν θέλουμε τεχνοκρατία, αλλά δημοκρατία. Οι τεχνοκράτες πρέπει να υπηρετούν τη δημοκρατία, να είναι σύμβουλοι της. Δεν μπορούν όμως να την υποκαθιστούν. Και μάλιστα, κακά τα ψέματα, υπό το πρόσχημα της τεχνοκρατίας, στην πραγματικότητα, αυτό που κρύβεται είναι η υπηρεσία των συμφερόντων των λίγων. Ο Τσόμσκι λέει κάπου ότι ο τεχνοκράτης είναι αυτός που μιλάει δυνατά, εκφράζοντας τα συμφέροντα των ισχυρών. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προτάσεις που αφορούν την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, που πρέπει να είναι βουλευτής, και προτάσεις που αφορούν την ενίσχυση του κύρους των βουλευτών και την προστασία τους από την επαγγελματισμό του λειτουργήματός τους, σχετικούς με τον αριθμό των θητιών που μπορεί να έχουν. Φυσικά και σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι προτάσεις μας για την αποκατάσταση της τιμής του πολιτικού κόσμου, που αποτελούν μια χαίρνουσα πληγή στην αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος. Κρίσιμο είναι και το θέμα, το άφησα τελευταίο όχι ως λιγότερο σημαντικό, των διακριτών ρόλων κράτους και εκκλησίας. Στη συζήτηση στην Επιτροπή αναφέρθηκα στις τοποθετήσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, ήδη κατά τη συζήτηση του 1975, όταν το έθετε ως επίκαιρο θέμα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε φτάσει σε εκείνο το επίπεδο θεσμικής οριμότητας, ώστε με πλήρη σεβασμό στην Εκκλησία της Ελλάδας να προχωρήσουμε και σε αυτό που το Ευαγγέλιο επιτάσσει, τα του Κέσαρος το Κέσαρι, τα του Θεού το Θεό, αλλά και να αποτυπώσουμε στην ελληνική
θεσμική πραγματικότητα, τον ευρωπαϊκό πολιτικό μέσο όρο. Θέλω στα δύο λεπτά που μου μένουν να αναφερθώ και σε ένα ζήτημα που απασχόλησε την Επιτροπή μας, δεν είναι διαδικαστικής φύσης και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η συζήτηση, γιατί θα συζητάμε δηλαδή, και προφανώς συνδέεται και με τον τρόπο που θα αποφασίσουμε. Η πρώτη αναθεωρητική βουλή, και τονίζω το πρώτη αναθεωρητική, ορθά ο Ευάγγελος Βενιζέλος λέει ότι υπό την ισχύ του συντάγματος του 1975 και οι δύο βουλές είναι αναθεωρητικές, και η προτείνουσα και η αποφασίζουσα, λόγω της αλλαγής των πλειοψηφιών που για πρώτη φορά επέφερε το άρθρο 110, της εναλλαγής μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης. Η πρώτη λοιπόν αναθεωρητική βουλή έχει ως αρμοδιότητα να προσδιορίσει την ανάγκη αναθεώρησης συγκεκριμένων διατάξεων. Εξορισμού ανάγκη σημαίνει αφενός αιτιολογία γιατί πρέπει να αλλάξει μία ρύθμιση και δεύτερον προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξει. Εδώ πάλι ο αρχηγός σας, όχι η εκπρόσωπή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κάτι συζήτηση, το Φεβρουάριο είχε πει το εξής άτοπο. Μολονόητο το Σύνταγμα θέλει να υπάρχουν συνενέσεις και μάλιστα διαρκείς συνενέσεις και στην πρώτη και στη δεύτερη Βουλή, είχε προτείνει τα δύο μεγαλύτερα κόμματα να αθροίσουμε τις προτάσεις που θέλουμε να αναθεωρήσουμε, χωρίς καμιά μία προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να τις αλλάξουμε, να ψηφίσουμε όλοι μαζί, λες και είναι του ίδιου, της ίδιας ποιότητας οι προτάσεις αυτές, και η επόμενη Βουλή θα τα βρει. Αυτό είναι απολύτως ανεύθυνο, συνταγματικά ανόητο, χωρίς νόημα δηλαδή, και θα καθιστούσε την αναθεώρηση πολιτικό παίγνιο, στίχημα. Δεν είναι αυτό που θέλει ο συντακτικός νομοθέτης. Ο συντακτικός νομοθέτης, επαναλαμβάνω, δύο πράγματα κυρίως διασφαλίζει με τη διαδικασία που προβλέπει. Αυξημένες πλειοψηφίες και δύο βουλές, ούτως ώστε να υπάρχουν συνενέσεις ευρύτερες, αυτές που αποτυπώνονται στο πλαίσιο μιας απλής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των 151, διάρκεια στο χρόνο και παρεμβολή του εκλογικού σώματος, ώστε να μπορεί να δώσει, στο βαθμό που βέβαια κάποιος ψηφίζει με κριτήριο την αναθεώρηση, γιατί κακά τα ψέματα, τις εκλογές θα ψηφίσουν οι εκλογές με πολλαπλά κριτήρια, το τελικό αποτέλεσμα στην επόμενη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, επομένως, δεν μπορεί να είναι απολύτως χωρίς κατεύθυνση η απόφαση της πρώτης προτείνουσας αναθεωρητικής Βουλής, γιατί αναιρούνται και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά που θέλει το Σύνταγμα. Ούτε προσδιορίζεται η κατεύθυνση βάσει της οποίας ο εκλογέας θα κριθεί να επιλέξει ανάμεσα στις εναλλακτικές λύσεις, ούτε εξασφαλίζεται η διάρκεια της συνένεσης, εφόσον οι πολιτικοί παίκτες, κατά την εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εντελώς ελεύθεροι άλλα να λένε στην πρώτη Βουλή, άλλα να λένε στη δεύτερη. Έφτασε όμως η Νέα Δημοκρατία με μία σε εισαγωγικά πονηριά, θα τη χαρακτηρίσω και νομίζω θα δικαιολογήσετε κι εσείς την ονομασία αυτή, αυτό το πολιτικό παίγνιο στα άκρα. Διότι, κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας στην Επιτροπή, υπερψήφισε και πρόταση με την οποία έχει δηλώσει ότι δεν παρακαλώ, συμφωνεί. Παρακαλώ, συντομεύεται λίγο. Έχετε δίκιο. Ένα λεπτό είναι, το τελευταίο λεπτό είναι. Η πρότασή μας για την αναθεώρηση του άρθρου 32 που αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό που λέει, που μιλάει για αποσύνδεση της εκλογής από τη διάλυση της Βουλής, με το οποίο συμπίπτουμε πράγματι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ένα συμπλήρωμα με τον τρόπο με τον οποίο θα αποφευθεί η διάλυση της Βουλής, που είναι συνεχείς εκλογές, συνεχείς προσπάθειες κοινοβουλευτικής εκλογής και αν αυτές αποτύχουν άμεση εκλογή. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ακριβώς αντίθετη λογική, αντί δηλαδή να πάμε προς το μείζον που είναι η άμεση εκλογή, να πάμε προς το έλασον, μικρότερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική πρόταση. Ψηφίζοντας τη δική μας, δεν λέει απλώς η Νέα Δημοκρατία ότι θεωρεί ότι η κατεύθυνση αυτής της Βουλής δεν θα δεσμεύει την επόμενη. Λέει κάτι χειρότερο που δεν μπορεί να λέγεται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Ότι η δική της νόμη και η δική της ψήφος δεν δεσμεύει καν την ίδια εν ώψη των επόμενων εκλογών. Εφόσον άλλα θα ψηφίσει τώρα και άλλα θα κάνει την επόμενη φορά. Αυτό δεν αποτελεί απλώς παραβίαση του άρθρου 110. Αποτελεί εκφυλισμό της πολιτικής συζήτησης. Γιατί είναι σαν να λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι με τεχνάσματα θα προωθήσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εγώ λοιπόν θέλω να καλέσω όλες τις πλευρές της Βουλής να δείξουν την υπευθυνότητα που νομίζω δείχθηκε γενικά στο πλαίσιο της συζήτησης στην Επιτροπή και να έχουμε μία αναθεώρηση, όχι κουτοπώνηρη, αλλά μία αναθεώρηση αυτή που θέλει ο τόπος, δημοκρατική, φιλελεύθερη, κοινωνική, αναθεώρηση για τα δικαιώματα και για τον πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.